Από τα πάντα και τον τοποθετεί σαν καθαρό πλέον να τον υπηρετήσει. Είναι ένα σύμβολο αγιότητος, τον οποίο έχει ο ιερέας την ώρα που αρχίζει το έργο του Θεού. Κυρίου δεηθώμε, Θεού, που εν δύναμη ο Θεός τον
δικό του δούλο, τον κάθε ιερέα, για να είναι δυνατός ενώπιον σε αυτό το έργο, ενώπιον του Θεού, αλλά και μπροστά στους δαίμονες. Είναι η δύναμη του Θεού, είναι το σύμβολο της δυνάμεως του Θεού. Το Κυρίου δεηθώμε. Κάθε μυστήριο που του εντέλεται η Εκκλησία. Του Κυρίου δεηθώμεν. Oh,
Χριστέ, ελογής της δικαιώνη μας απαντάς, κακουργίας του αρχαίου τερμιστού. Is
αφοήρωση, ευλάβωσε το κενό συγκρήτων, ύπνους εξοδίους θεοπρεπής, της ημίχτης τρίτης μέρπης σου ζωτή. Πολεμίωνος αγαθός, μη και αγαπητές του Θεού.
Αντιλαβώς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός εις η χάριτη. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι Άγιος ή ο Θεός ημών, ο επί αθρόνου δόξης των χερουβήμ επαναπαυόμενος, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Όλοι μαζί. Εγέ. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.
Yeah.
πάτε πιο μπροστά. Εξέγερστε τα παιδιά, πώς το πω. Ήλιαστε. Όχι, μόνο. Thank you.
Αλλά θα χαρώ πιο πολύ να σας δω στην Ανάσταση.
και στην Ανάσταση θέλω να προστομίσω σε όλους που σκέπτονται πιο πολύ το καρσικάκι και το φαγητό από την Ανάσταση, ότι σας διαβεβαιώ ένα πραγματάκι. Μόλις θα ξεκινήσουμε την Ανάσταση, το πολύ σε μισή ώρα θα έχουμε τελειώσει και τη Θεία Λειτουργία. Θα ψαλούμε μαζί σε μισή ώρα. Για ποιο λόγο? Είναι κρίμα να φύγετε χωρίς τη χάρη της Ανάστασης. Όλη η ιστορία της Μεγάλης Εβδομάδας είναι για την Ανάσταση του Χριστού. Και είναι κρίμα να οι άνθρωποι να μην φτάνουν στο τέλος. Γι' αυτό, σε μισή ώρα, μία η ώρα θα είστε στα σπίτια σας και θα τρώτε το φαγητό σας. Σας αυτή είναι δύσκολο. Ή δεν μπορεί να κάνετε μόνο. Εγώ θα ήθελα την Ανάσταση να μεταλάβετε όλοι. Την Ανάσταση σας διαβάσω να συγχωρηθείτε όλους. Να οφείλω να συγχωρήσω για όλα τα λάθη. Και θα ήθελα να μείνετε με τα κεράκια και να μεταλάβετε. Τώρα θα πάρει το Πανάγιο Σώμα και θα το βάλει μέσα στην Αγία Τράπεζα. Γι' αυτό θα ψάχνετε εσείς τον πληροφόρηση για να ξεκινήσει ο ευσχήμων Ιωσήφ. Και όλοι μαζί πλέον τώρα, όλοι μαζί, θα κάνουμε μια περιφορά όλοι μαζί, γύρω-γύρω θα πάμε έτσι και μετά ο παπάς θα το βάλει. Και εκεί θα πει το διευθυντικό και τέλειωσε. Ακόμα δεν τέλειωσε. Thank you.
Δόξα σοι ο Θεός η ελπίσιμον δόξα σοι. Πες το δει και εσείς. Δόξα σοι ο Θεός η ελπίσιμον. Τώρα ψάλλουμε όλοι μαζί τη δοξολογία και μετά θα πούμε το διευκόν. Δόξα σοι το δείξαντι το φως, δόξα εν ύψη. Όλοι μαζί. Και επί γης ειρήνη, εν αγώτη ευδοκία, θυμούμεσαι, ευλογούμεσαι, προσκυνούμεσαι, Amen.
Άγιος Χριστός, ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αίκης αιώνας των αιών. Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίση ημών δόξα σοι. Πες το και εσύ. Δόξα σοι ο Θεός. Ο εμπτισμούς και μάστιγας και βολαφισμούς και σταυρών και θάνατον υπομείνας, διατηρημών σωτηρίαν, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες παραχράντου και πανομόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του τιμίου και ζωοποιού σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων, θείων αεροναίων δυνάμων ασωμάτων, οικεσίες του τιμίου εν δόξου προβή του προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου και πάντως των Αγίων, ελεήσι και σώσει ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Όλοι μαζί. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Αύριο λοιπόν, από τον επιτάφιο εκεί, θα κάνουμε την πρώτη Ανάσταση και θα ψάλουμε μαζί το Ανάστα και θα χτυπήσουμε δυνατά τα χρονιά. Το βράδυ του Σαββάτου, εδώ πάλι, εκεί μπροστά θα κάνουμε τη Θεία Λειτουργία. Εκεί θα γίνει στη μέση. Όλοι μαζί θα κρατάμε τα κεράκια και θα ψάλουμε τη Θεία Λειτουργία. Εύχομαι ο Θεός να σας ευλογήσει. Όλους να σας ευλογεί. Να ευλογεί τους συντρόφους σας, τα παιδιά σας, τα εγγονάκια σας, όλο τον κόσμο. Όσοι δεν έχετε πάρει το βιβλίο του Σταυρού, πάνω εκεί στο παγκάρι, θα έχω το βιβλιαράκι, όσο το πήρατε, να το πάρετε μαζί σας για ευλογία. Καλή σας μέρα να σας πω. Γιατί από τώρα αρχίζει η ευλογία.